Κώστα Νικολακόπουλου, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα. Γιώργο, καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και σε όσους μας ακούνε, τέλος πάντων. Εντάξει, ακόμα ακούνε νομίζω. Ακόμα, ακόμα, μπράβο. Τις επόμενες ημέρες, εντάξει, θα τρώνε. Θα τρώνε. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό το ενδιαφέρον έχει περισσότερο επικεντρωθεί σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές στην περίπτωση του Λέο Περέιρα, του κεντρικού αμυντικού της Φλαμέγκο. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια προχωρημένη περίπτωση σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και ότι είναι μια προχωρημένη περίπτωση ως προς το να κλείσει, γιατί είναι μια πολύ ακριβή μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει σύμφωνα με πληροφορίες μας προσφορά 4 εκατομμυρίων ευρώ για τον Λέο Περέιρα, τον 28χρονο το Γενάρη, τον άλλο μήνα γίνεται 28, αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό της Φλαμέγκο. Η Φλαμέγκο έχει ξεκινήσει τις απαιτήσεις από τα 7 εκατομμύρια ευρώ με πτωτική τάση, αλλά ακόμα υπάρχει διαφορά. Αυτό μπορούμε να πούμε, είναι σαφές. Και νομίζω, Κώστα, ότι είναι πολύ δύσκολο, έτσι, να ανέβει ο Ολυμπιακός μέχρι τα 7 που ζητάνε, έτσι. Μιλάμε όχι, για μεγάλο ποσό πολύ. Όχι, ο Ολυμπιακός αποκλείεται να φτάσει 7. Βλέπω μια πτωτική τάση από πλευράς της Φλαμέγκο. Τώρα που θα φτάσει αυτή η πτώση δεν μπορώ να το προδικάσω όμως. Και στη Βραζιλία πάντως λένε ότι ο ίδιος θέλει. Άμα δεν ήθελε δεν θα γινόταν με τον ατζέντη παιχνίδι. Από τη στιγμή που γίνεται παιχνίδι με τον ατζέντη είπα να πει ότι ο παίκτης θέλει. Είναι σαφές αυτό. Και τη μια δεύτερη περίπτωση που απασχολεί τον Ολυμπιακό από, τη γειτονική από την γειτονική στη Βραζιλία Αργεντινή είναι ο Παλαβετσίνο της River Plate. Ο Αργεντίνος είναι ένας παίκτης που επίσης ενδιαφέρεται να έρθει στην Ευρώπη και στον Ολυμπιακό, εξού και οι πληροφορίες λένε ότι έχει παγώσει ο ίδιος ο παίκτης το ενδιαφέρον που είναι πολύ ζεστό τη Σαν Λορέτζο. Τον θέλει πολύ η Σαν Λορέτζο, αλλά έχει ζητήσει από τη Σαν Λορέτζο να περιμένει, γιατί πολύ απλά περιμένει το ίδιος πρόταση του Ολυμπιακού. Οπότε θα δούμε εάν ο Ολυμπιακός καταθέσει πρόταση στη River Plate για τον 26χρονο, αν θυμάμαι καλά, κεντρικό χαφ. 27χρονο, 26, από εκεί είναι, ναι, μπράβο. Είναι περισσότερο οκτάριο παρά Βετσίνο. Θα δούμε όμως αν προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε πρόταση συγκεκριμένη που μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει, σε αντίθεση με τον Λεό Περέιρα, για τον οποίο επαναλαμβάνω υπάρχει πρόταση 4 εκατομμυρίων ευρώ. Η ομάδα είναι σε διακοπές από χτες, μετά την αποτυχία της να κερδίσει το Περιστέρι τον Ατρόμητο, και περιμένουμε τις μεταγραφικές εξελίξεις. Γιώργο, με πρώτο όνομα αυτή τη στιγμή του Λέο Περέιρα. Αυτό είναι το πρώτο όνομα και το παραβάνω μέσα στα 2-3 πρώτα ονόματα που εκτός από του Λέο Περέιρα είναι και ο Παλαβετσίνο μέσα στα 2-3 ονόματα. Πάντως, Κώστα, λογική δείχνει στις μεταγραφές και αυτές παρόμοια με την πολιτική του καλοκαιριού, έτσι. Δηλαδή, όχι, okay, είναι μεν του Λέο Περέιρα, ο ατζέντης είναι ο ίδιος και με τον Ροντινέι, αλλά και πάλι βλέπουμε Αργεντινή ξανά, έτσι, για τον Ολυμπιακό. Να κοιτάζει αρκετά. Θα έλεγα ότι περισσότερο πάμε για Πορτογαλία, Βραζιλία και μετά Αργεντινή. Αυτές βλέπω αγορές αυτή τη στιγμή πιο μπροστά. Βραζιλία, Πορτογαλία. Και μετά βλέπω Αργεντινή. Βέβαια για Λατινική Αμερική είναι και λογικό τώρα, γιατί έχουν διακοπή, πολλά συμβόλαια τελειώνουν. Εκεί τελειώνει τώρα το πρωτάθλημα κιόλας. Τελείωσαν τα πρωταθλήματα εκεί. Ναι. Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Επειδή ρωτάνε φίλοι, λέει τι άλλο να περιμένουμε, εκτός από αυτές τις δύο περιπτώσεις, εννοούν σε θέσεις. Λέει ένας φίλος να περιμένουμε και δεύτερο στόπερ, για center four. Θα δούμε. Ναι. Δεν είναι ακόμα τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα.
σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε, όπως έχουμε πει, 4 με 6 μεταγραφές. Αυτό μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα ότι σήμερα για το Λέο Περέιρα ότι ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει 7,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν ισχύουν. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, αυτά. Μάλιστα. Και ρωτάει και ένας άλλος φίλος, δεν ξέρω που το έχει ακούσει αυτός, λέει, γιατί λέει ακούγεται πολύ για επιστροφές, λέει, σε Μέδο και Μβιλά. Δεν ξέρω που το έχει ακούσει. Επιστροφές, καταστροφές, πες του. Επιστροφές, καταστροφές. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Να είσαι καλά, Κώστα.